Έναρξη λοιπόν του αγώνα Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Θερμαϊκός Θέρμης, εδώ στο γήπεδο των νέων επιβατών. Βέβαια οι δύο ομάδες έχουν αρκετά προηγούμενα και βέβαια πέρυσι το πρωτάθλημα δύο νίκες για την ομάδα του Ποσειδώνα, όμως στη συνέχεια στο κύπελο Έψιμη αλλά και στο Super Cup της Έψιμη δύο νίκες για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης, 2-2 είναι στα τελευταία δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, δύο νίκες η μία ομάδα, δύο νίκες η άλλη ομάδα, Μηχανιώνα και Θέρμη. Για τον Ξανθόπουλο. Παίζεται λέει ο διαιτητής και ένα φάουλ τώρα από τον Αγγελίδη πάνω στον Ξανθόπουλο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τώρα, ο διαιτητής μάλλον έκανε λάθος, σφύριξε φάουλ. Υπερτίνος σφύριξε φάουλ, δεν μπορούσα να καταλάβω και ο Χάψας. Χαρίσεις. Τον αναγνώστη, να δούμε τώρα μόνος τον αναγνώστης. Φοβερή παλιά αναγνώστης, θα σουτάρει και μπάλα φύγει πολύ ψηλά. Θα βγάλει τώρα παλιά, πολύ ωραία παλιά, δεν είναι offside για τον Κακουλίδη. Κακουλίδης, ωραία παλιά το Χαρίση. Θα κάνει τη σέντρα, θα μπλοκάρει ο Παναγιωτίδης να... Λαγόντζος προσπαθεί να βγάλει ποιον. Πέρασε μπάλα, για να δούμε κάτι Βασιλιάδης. Θα πέρα, μέσα, μπαίνει μέσα. Βάζει το καλό του πόδι το αριστερό, θα κάνει και τη σέντρα. Πήγε να το κάνει ένα αέριο, Χαρίσης εκεί. Ξανά ο Χαρίσης πάνω σε σώματα, πάνω στον Τρόκα. Μιχαηλίδης, Λαγόντζος. Και φάουλ θα κερδίσει η Μηχανιώνα. Πουλός. Πάει να βγάλει εκεί τον Μαυρομάτη. Μαυρομάτης και θα βγει έξω Σταυρίδης, Μαυρομάτης και πάλι. Για να δούμε τώρα. Μαυρομάτης θα χάσει την μπάλα, χάθηκε ευκαιρία για τη Θέρμη, πήγε να πλασάρει Μαυρομάτης και τελικά δεν το πέτυχε. Εκτελεί μέσα στην περιοχή, όχι, τελικά θα φύγει η μπάλα. Out. Και τρέχεται ο Χόπουλος, γυρίζει την μπάλα εκεί, θα μπει μέσα ο Χαραλαμπίδης. Ευκαιρία μόνο στο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Είναι αυτός που θα χάσει την μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Πλάσα τον τερματοφύλακα, λίγο να γίνει το 1. Πέρασε τώρα Βλαχόπουλος, μια για τον Μπικιάρη. Μπικιάρης, Βλαχόπουλος πάνω σε σώματα το σουτ και πλάγιο. Να, μια καλή φάση ακόμη για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Ξανθόπουλος το σουτ. Νέο σουτ δυνατό τώρα, δυνατό από τον Βασαΐτη, μετά το σουτ του Ξανθόπουλου, δύο σουτ απανωτά από πλευράς Μηχανιώνας, αλλά χωρίς τίποτα περαιτέρω, χωρίς γκολ. Πάμε λοιπόν στο κόρνερ για τη Θέρμη, φταίει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Έβγε φαρία εκεί και τρέχει, κάτσε θα σέρθουν γρήγορος, κάτσε Βασιλιάδης βγαίνει εκεί ανάμεσα από δύο. Ανάμεσα από δύο παίχτες, δεν ξέρω αν είναι κίτρινη στο Μαυρομάτι και... Φόρα. Ξανθόπουλος το εκτελεί και φοβερή εκτείναξη από τον Παναγιωτίδη. Φοβερή φάση για την ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Μασαίτης. Φαλιά και ο Καπουλίδης και τώρα φεύγει Αζούδης, για να δούμε, Αζούδης, θα κάνει Αζούδης και το σουτ πλασέ και μπάλα πήγε το χέρι και πέναλτι. Φάση με τον Αζούδη, μόλις βγήκε ο Αζούδης πήγε καθαρίζει σχεδόν τη φάση αυτή με τον πέναλτι που κερδίζει ο ίδιος ο Αζούδης, το σουτ πλασέ που έκανε βρήκε χέρι και να το πέναλτι για την ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Για δούμε. Χαρίσεις, ναι, χαρίσεις. Χαρίσεις για το πάντοτο. Χαρίσεις και το 1-0 για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Δεν το έχετε εδώ στην κερκίδα. Ο Χαρίσεις τους φιλάθλους της Μηχανιώνας. 1-0 για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εδώ στους νέους επιβάτες. Για τώρα Μαυρομάτης πρέπει να κάνει το σουτ, να δούμε τι είναι και μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Θέρμης και διαμαρτύρονται για πέναλτι στο Μαυρομάτη πάνω οι παίκτες της Θέρμης στον διαιτητή το Χάψα.
Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σουτ θα γίνει. Νέο σουτ πάνω στην περιοχή τώρα εκεί. Η μεγάλη ευκαιρία που έχασε εκεί πρέπει να ήταν ο Κακουλίδης που έκανε το πλασέ αριστερό και δεν θα του βγει το Κακουλίδη. Μεγάλη ευκαιρία για το Ποσειδώνα Μηχανιώνας να κάνει δύο τα γκολ. Ανάβω το Φάλτσο μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. Θα γίνει σέντρα σουτ. Το σουτ πρέπει να ήταν από τον Βελιζάνο. Μηχανιώνας ο Ξανθόπουλος ήταν. Ξανθόπουλος παλιγάλε. Ξανθόπουλος πλασάρι και θα προκάνει τελευταία στιγμή ο Παναγιωτήλης. Μόνος ο Ξανθόπουλος, νέα ευκαιρία, ο ίδιος παίχτης. Όλοι παίχτες στην Ποσειδώνα. Ζάζο εκτελεί μέσα στην περιοχή, δείξα πολύ πίεση κεφαλιά που θα γίνει από τον Κωνσταντίνο, ήταν ή από τον Βασαΐτη τελικά και κόρνερ. Και όπου να είναι διεκτής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, βλέπει το ρολόι του, πέρασε η μπάλα. Και τώρα Ζούδης, για να δούμε το Ζούδης, μόνος του Ζούδης, ανοίξει την μπάλα και θα χάσει την ευκαιρία ίσως του αγώνα ο Ζούδης, έστω και στο 90 τόσο, 95 περίπου. Τελικό αποτέλεσμα 1-0, μεγάλη νίκη για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, 1-0 για την ομάδα της Μηχανιώνας που συνεχίζει αίτητη, πρώτη ήττα για την ομάδα της Θέρμης που έκανε δύο νίκες, έκανε ρεπό και είχε και σήμερα αυτή την ήττα. Έτσι λοιπόν όλα τελείωσαν εδώ, ραντεβού σε ένα άλλο γήπεδο.